Φιλέ, ξεκινάει μια εκπομπή η οποία θέλει να ενημερώσει υποστηρίξει τα... ότι είναι ενημερωτική, έγκυρη κτλ. Και έχει στο, στο intro η ώρα σταθερή. 12 με 2. Και χρειάζεται μια παρατέρα. Πώς ρε φίλε, με το καλημέρα λες ψέματα. Έχω ενημερώσει στο post ότι επειδή αγωνίζεται ο Άρης μας στις 3 ώρα σήμερα, ωραία, θα αλλάξει η ώρα. Συμβαίνει καμιά φορά ρε φίλε, το πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι 100%. Δηλαδή με το καλημέρα να λες ψέματα για να ξεκινάς εκπομπή, αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Δεν είναι σωστό αυτό που λες, δεν είναι σωστό, δεν είναι όλα μια ευθεία γραμμή στη ζωή. Κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή γιατί έτσι είναι το πρόγραμμα. Πήπιαμε καφέ πιο ήρεμα πριν έρθουμε εδώ, δηλαδή δεν είχαμε το άγχος του να έρθουμε 12 η ώρα. Ή καθίσαμε στον ήλιο, συναντήσαμε ποδοσφαιρανθρώπους, γελάσαμε, μιλήσαμε, ωραία. Ναι. Και το πρώτο μήνυμα που έρχεται, γράφει εδώ ο φίλος. Ήρθε η ώρα να παίζετε πιο πολύ μπάσκετ. Γιατί ρε φίλε, τι έγινε δηλαδή? Ότι έχουμε γίνει μια πιο αθλητική ομάδα πλέον και καλύψαμε κάποια σημαντικά κενά που είχαμε. Και πάμε να πάρω το πρωτάθλημα ρε φίλε. Αφρικανός είναι αυτός, από Παρθένους δεις, πού είναι αυτό? Βασικά που έχει Παρθένους γενικότερα, αλλά πού είναι η Παρθένη εμείς? Το ζώδιο. Ζώδιο είμαστε εμείς. Λέγε. Πού είναι η Παρθένη νήσι? Κάπου θα είναι. Μάρι, εσύ που αυτά νιώθεις, η Παρθένη νήσι πού είναι? Κοντά Καραϊβική, δεξιά ή αριστερά? Μέσα. Αριστερά. Είναι Παρθένη η νήσι, δηλαδή. Και πώς εμφανίστηκε το παιδί μας? Παρθένο το οποίο δεν έχεις ακούσει. Είναι Παρθένο. Λέγεται από Παρθένος νήσους Ιβάν. Αυτό. Και ήταν απαραίτητη προϋπόθεση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθεί ο παίκτης. Έχουμε. Και δηλαδή και τι έγινε, πήρε ο ΠΑΟΚ ένα παίχτη. Τι θα πάει πολύ να... Στους Τίμπεργουλφ έπαιζε, NBA'er. Τον Άρη τον περνούσε και χωρίς τον παίχτη αυτόν. Δεν είναι το πρόβλημα μας όλα, στο πρωτάθλημα πάει να πάρουμε ρε. Είδες Παναθηναϊκό χθες, τραγικό σου είναι. Ποιο πρωτάθλημα να πάρει? Το πρωτάθλημα πάει να πάρουμε. Σόμπεϊ έχω 30 πόντους χωρίς βολές έβαλε. Πάει να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι, ένα ενθουσιασμό βλέπω στο αυτό, ένα... Ρε φίλε, έξω τη σαριά μου, πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Τι να βλέπω, στο ποδόσφαιρο. Καταρχάς έχουμε φωτογραφία στο ΠΑΟΚ 24 και καταγγέλουμε ότι δεν στείνεται καλά το τέτοιο στο το Τάραφλεξ. Αυτό θα φταίει. Το βλέπεις. Ότι δεν στείνεται σωστά. Στην Κοζάνη το Τάραφλεξ. Πώς θα παίξει ο Πετρίδης έτσι? Μια χαρά είναι το Τάραφλεξ. Μα έχει ρε φίλε τσακίσματα. Δεν μπορούν τα παιδιά έτσι. Ρε τι έχει να γίνει στην Κοζάνη. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα, βγήκε ένας φίλος νωρίτερα και είπε: εσείς που κατηγορείτε τον Μπίσεσβαρ και είναι πρώτος σε όλες τις στατιστικές. Παντού πρώτος. Διαλέγει. Λοιπόν, στα γκολ. 7 ο Πρίγκεβιτς, πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Έτσι. Από 6 Μάτος, Μιστακίδης, Πέλκας. Τι έγινε? Στατιστικά έφερε, στατιστικά λέει. Ναι, για βέβαια. Αυτό τελείωσε. Ωραία, ναι. 7 ο Πρίγκεβιτς. Ναι. 6 ο Μάτος, 6 ο Μιστακίδης, 6 ο Πέλκας. Έχει κάνει μια ένσταση ο Μάτος για τον γκολ στην Κέρκυρα, δεν το χρώσανε. Δεν έχει ακόμα δικαστεί. Ναι. Το χρώσανε αυτόν γκολ και τον γκολ. Αυτόν γκολ. Αφού εκείνο έστειλε την μπάλα μέσα. Αφού άλλαξε πορεία. Έτσι άρα. Δεν έχει δικαστεί. Αλλά ας πούμε το Μάτος ένα ακόμα, ναι. Αυτή είναι η πρωτοσκόρη του ΠΑΟΚ. Ναι. Στις τελικές προσπάθειες. Ναι. Πρώτος ο Μπίσεσβαρ. 47. Ναι. 44 ο Κάμπος, 37 ο Μιστακίδης. Κλάος που είναι. Δεν συμμετέχει σε αυτό. Όχι. Ψηλά ο Μιστακίδης παρά το ότι έχει λίγο χρόνο. Και ο Πέλκας είναι ψηλά παρά ότι έχει λίγο χρόνο στα γκολ. Στα γκολ ο Πέλκας να είναι πολύ ψηλά. Βεβαίως. Είπαμε, έχει τα νούμερα του Μάνταλου και φέτος με τριπλάσια συμμετοχή του Μάνταλου από ότι ο Πέλκας. Αχα. Έτσι. Σουτ εντός περιοχής. Εδώ θα ξαφνιαστείς. Εντός περιοχής. Ναι. Τζάλμα Κάμπος. Δεν είναι ξεφιαστό. Ότι εντάξει. Δεν έχει κάνει πολλές, μα δεν το έχει τον γκολ. Δεν είναι δεν έχει τις προσπάθειες τις τελικές. 26. Ναι. Δεύτερος. Αθανασιάδης. Υπάρχει σε αυτή τη στατική. Ναι, είναι μέσα. Εκτός περιοχής, Μπίσεσβαρ. Ναι. Εντάξει, Μπίσεσβαρ είναι. Και τα πλασιδάκια. Ναι. Και δεύτερος ο Κάμπος. Ο Τσίμηρο, τρίτος. Να ο Τσίμηρο. Υπάρχει και Τσίμηρο. Στη σημαντική κατηγορία γκολ ανατελική. Ναι. Γιατί εδώ δείχνει το ναι, ταλέντο, την ποιότητα. Ναι. Πρώτος ο Πρίγιβες βέβαια. Ναι. 7 στα 11. Ναι. Δελιγιανίδης και Κίτσιου
έχουν λίγες τελικές, δεν μπορούν να συγκριθούν το ένα με τους άλλους. Ένα στα τρία ο Δελιανίδης, ένα στα πέντε ο Κίτσιου. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Ακολουθεί ο Πέλκας. Εννοείται. 6-33. Ένα γκολ, αλλά. Ανά πέντε τελικές περίπου. Ναι. Και μετά ο Σάχοφ. 5-30. Mm. Δοκάρια. Εκεί όπου είμαστε τα έχεις σπάσει φέτος. Ναι. Έχεις ήδη 15 και έχεις άλλα 5 μάτς. Ναι. 3 ο Αθανασιάδης. Εντάξει, το σημαδεύει καλά, είναι αλήθεια. 3 ο Αθανασιάδης. Άτυχη. Άτυχη. Άτυχο. Τώρα δεν έχει ένα σχόλιο χθες. Το δοκάρι λέει δεν είναι ατυχία. Κάτσε ρε φίλε, πώς δεν το δοκάρι. Δηλαδή δοκάρι και μέσα δεν πάει ποτέ για τον ΠΑΟΚ. Έλεος. Όλα δοκάρια και έξω. Σπάει δύο φορές και δοκάρι και μέσα. Προχθές η κεφαλιά του Σάχοβ, γιατί δεν πάει δοκάρι και μέσα. Έτσι όπως τη βγάζει ο Δονοφλακάς. Ναι. Και πάει δοκάρι και έξω. Άρα του πίσης βαρ πήγαινε εξ αρχής. Κόντρα δεν και πήγε εξωτερικό δοκάρι. Ναι, ναι. Το άλλο γιατί δεν πάει δοκάρι και μέσα. Ποιος είναι πρώτος? Ο Αθανασιάδης είπαμε. Τρία. Ποιοι ακολουθούν? Έχει δύο Κουλούρης, δύο Μάτος, δύο Σάχοβ, δύο πίσης βαρ. Ναι. Πολλά δοκάρια. Πολλά δοκάρια. Χαμένες ευκαιρίες. Καταγράφονται και αυτές τώρα πώς τις ξεχωρίζουν, δεν ξέρω. Είναι συνδυασμός με το assist που δεν έγινε γκολ. 10 ο Κάμπος. Mm. 6 από 6 Κουλούρης και Αθανασιάδης. Mm-hmm. Αστοχία μεγάλη. Μπίζεβα. 5. 5. Χαμένα πέναλτι έχει χάσει ένα ο Αθανασιάδης και ένα ο Κάμπος. Ναι. Λεπτά συμμετοχής ο Γλύκος πρώτος 3.391. Ακολουθούν Μάτος, Κρέσπο, Τσίμηρο, Τλεόβατς. Αυτοί είναι mm-hmm. που παίζουν πιο πολύ. Εύστοχες πάσες. Mm-hmm. Τσίμηροτ. Ναι. Γιατί μου σε ποια μέτρα γίνονται αυτές, έχει σημασία βέβαια, αλλά εύστοχες πάσες, ναι. Αυτό είναι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι διαφορετικό από του Γαλάνη. Κάποια κριτήρια θα έχουν και αυτοί. Mm-hmm. Έχουν τον Τσίμηροτ πάντως πρώτο και προφανώς είναι πρώτος. Γιατί είχε κάποια μάτς που είχε 25 μεγάλες μεταβιβάσεις σωστές. Ναι. Στα καλά του. Μπίσιβαρ δεύτερος. Κάνιας τρίτος. Σέντρες. Πετυχημένες. Όχι. Σκέτες. Τι είναι σκέτες? Γεμίσματα. Σκέτα. Χωρίς ανεξάρτητα από το που πάει. Χωρίς να πετύχεις συμπαίκτη. 118. Μπίσιβαρ πάλι πρώτος. Ναι. Κάμπος δεύτερος. Θυμάσαι κάποτε που ο Λίνο ήταν χιλιόμετρα μπροστά από τους άλλους. Ναι. Εύστοχα γεμίσματα. Ναι. Εδώ είναι και τα στημένα προφανώς. Ναι. Μπίσεσβαρ, πρώτος. Δεύτερος ο Κάμπος. Ασίστ, πρώτος. Μπίσεσβαρ. 8, εδώ είναι σημαντικό το νούμερο, είναι μεγάλο το νούμερο. Mm-hmm. Έστω και αν πάλι κάποια είναι από τα στημένα, οκ, okay, και αυτά μετράνε. Ναι, τα σύστημα. 4 ο Λέοβατς, 3 ο Αθανασιάδης. Ναι, τα λέτε αυτά. Τα λέτε, τα γράφετε. Δεν τα λέτε. 2 Ουάρντα. Πού είναι 2 Ουάρντα? Α, ένα κόρνερ και του Πέλκα, ναι, λες. Ναι. Κλεψίματα. Ο Γλύκος άστονα για την άλλη κατηγορία. Κρέσπο 104. Πρώτος. Mm-hmm. Τσίμηρο 91. Κάνιες. Κάνιες 82 έχει. Πέμπτος. Ναι. Δεν είναι πολλά για αμυντικό χαφ. Ναι. Αλλά σκέψω ότι έχει πολύ λιγότερα παιχνίδια από αυτούς. Από Κρέσπο και Τσίμηρο. Είναι κοντά στα 10 παιχνίδια λιγότερα. Και πάλι δεν είναι. Όχι, δεν αγόρι μου, αλλά μπορούσε να είναι με τον Τσίμηρο. Ούτε 3 στο μάτς δεν έχει. Ο Κάνιες κατά μέσο όρο. Ναι. Επεμβάσεις. Άστον Γλύκο. Α, εδώ έχει μεγάλη διαφορά. Είδες Βαρέλα. Ναι. 62. Πάντα το επεμβάσεις είναι εντός περιοχής, έτσι. Ναι. Ναι, όμως. Κοίταξε διαφορά. Βαρέλα 62. Δεύτερος Μαρτζάς με 43. Πολύ πίσω. Ναι. Και αν το Μαρτζάς λες έχει λιγότερα παιχνίδια και χρόνο. Ο Κρέσπο έχει μόνο 36. Εντός περιοχής. Ναι. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη διαφορά. Σχεδόν double score έχει ο Βαρέλα τον Κρέσπο. Ποιο είναι το παιδί που έπαιζε μέχρι τα μέσα τη σεζόν, το έχουνε. Ποιο είναι, ρε. Ποιο είναι. Πρέπει τώρα στην Τουρκία. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Εδώ είναι μεγάλη διαφορά. Αδυναμία του Κρέσπο. Αφού είπαμε στο aggressive παιχνίδι δεν είναι καλό. Αυτά είναι, επιβεβαιώνονται κάθε μέρα. Είναι πολύ καλό στο ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή, στόπερ με πάρα πολλά λεπτά συμμετοχή. Ναι. Και έχει τόσες λίγες επεμβάσεις. Ο Βαρέλα είναι πιο δυνατό παιδί. Ναι. Πάει περισσότερο στην επαφή. Μάλιστα. Φάουλ. Φάουλ που κάνανε. Υπέρ τους. Α, υπέρ. Φάουλ υπέρ. Ο Μάτος πρώτος. Ναι. 58.
Γιατί έχει την ατομική ενέργεια και... Εντάξει ρε φίλε, είναι και τα ντουμπλαρίσματα που γίνονται, έχει την τεχνική, ξέρει να παίζει μικρούς χώρους, λογικό είναι να παίρνει φάουλ. Κάμπος 53, μισθακή 47. Στα κατά, έκπληξη, τεράστια. Τζάλμα Κάμπος. Ναι. Και με μεγάλη διαφορά από τους άλλους. Δηλαδή αυτός που κάνει τα πιο πολλά φάουλ στον ΠΑΟΚ, και είναι και ένα δείγμα προσπάθειας αμυντικής, δεν είναι αυτό. Πέρα από το ότι μπορεί να είσαι λίγο τσαπατσούλης. Ήταν αντίθετο. Όχι, γιατί. Γιατί τα φάουλ έχουν από κακή τοποθέτηση, ρε Μίτσο, πολλές φορές. Δεν μπορεί αυτός που κάνει πολλά φάουλ να μην έχει διάθεση να αμυνθεί. Άλλου η διάθεση είναι δεδομένη, ρε φίλε. Τώρα το εξτρέμ σου να έχει τόσα φάουλ. Κάποτε είχε ο Αθανασιάδης πολλά φάουλ. Ναι, γιατί ξεκινούσε ήταν... η πίεση ψηλά, εννοείται. Ήταν λίγο. Ήταν πολύ τσαπατσούλης όμως. Ήταν πολύ. Δεν τον λες και. Εντάξει. Και πολλά επιθετικά φάουλ έκανε. 67 ο Κάμπος. 47 ο Μπίσεσβαρ. Αρχίζεις και έρχεσαι στα λόγια που λέγε. 41 ο Τσίμιροτ. Λίγα. Πού μου κάνιαζε. Δεν είναι, κάνιαζε, δεν κάνει φάουλ. Δεν γίνεται. Ούτε κάρτες δεν έχει. Τρεις κάρτες τον λέει. Κάρτες, να. 10 ο Κρέσπο, ο Λέοβατς, ο Μάτος. Ο Κάνιας πού είναι. Δεν έχει, τρεις έχει. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι, εντάξει. Καλό είναι ρε φίλε, γιατί σημαίνει ότι έχει την τοποθέτηση που πρέπει. Ναι. Θες κανένα βαράει όμως. Αυτά παλιά. Τώρα τα αργά. Δεν το κάνει. Δεν το... Α, εδώ. Τρεις κάρτες. Τρεις και τρεις κάρτες. Γενικά έχεις λίγες κάρτες. Εντάξει, θετικό το... Το αποτέλεσμα. Αυτά με τους παίκτες του ΠΑΟΚ που ξεχωρίζουν στατιστικά, μια και μας το ανέφερε φίλος στην προηγούμενη εκπομπή και τα είδαμε εδώ πέρα. Εσύ, μια τα κόκκι... νούμερα είναι νούμερα. Εσύ, αυτό όμως. Ναι, είναι πολλές φορές μπορεί να λένε και ψέματα. Αυτό όμως με τον Κρέσπο και τις επεμβάσεις είναι. Δηλαδή πολύ σημαντικό για να. Είναι, το... φίλε, αλλά το θέμα είναι πώς το αντιλαμβάνεται η ίδια η ομάδα. Δηλαδή. Τι πιστεύει η ομάδα, ότι είναι καλό που τον έχει γιατί είναι πολύ καλό στο χώρο. Ναι. Ωραία. Προφανώς αναγνωρίζει η ομάδα ότι υπάρχει αυτή η αδυναμία. Αλλά όταν είναι να βάλει τη ζυγαριά, κρίνει ότι ο Κρέσπο κάνει καλά τη δουλειά του. Μπράβο. Για εμάς που μπορεί να μην βλέπουμε πολλές λεπτομέρειες, τώρα αυτό το νούμερο βοηθάει. Κάποιες φορές τα νούμερα μπορεί να παραπλάνουν. Αυτό το νούμερο, ρε φίλε, το είδαμε στις πρώτες 10 προπονήσεις. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις τα στοιχεία ενός παίκτη. Απλά τα νούμερα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που έχει παίξει στη διάρκεια. Τα φάουλ που δηλαδή, κάνει... εσύ δεν κατάλαβες στα πρώτα 5 παιχνίδια που τον είδαμε τον Κρέσπο στην προετοιμασία ότι στην επαφή έχει θέμα. Ναι, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είναι τόσο αδύναμος. Δηλαδή, στα αντίπαλα κόρνερ. Σκέψω τώρα. Δεν έχεις τον Κρέσπο να βγαίνει πρώτα στο άλμα, στο αυτό να κερδίζει αντιπάλους. Κι όμως. Ο Μάτος είναι πολύ πιο αποδοτικός ψηλά. Άσε που έχει χάσει καμιά 12 παίκτες, αλλά είναι πιο αποδοτικός. Ναι. Δεν είναι. Εσύ στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να κοροϊδέψεις τίποτα. Όλα σε βάθος χρόνου μπορούν να εμφανιστούν. Και δεν μπορείς να κοροϊδέψεις λόγω και σε φυσική κατάσταση. Όταν σε γράφει κάμερα συνέχεια. Εννοείται. Μα η ομάδα έχει φάκελο για κάθε παίκτη. Ξέρει ανά πάσα στιγμή σε τι κατάσταση είναι. Και στην προπόνηση δεν μπορεί να κλέψεις. Και στην προπόνηση έχει μέτρηση. Είχαμε πρόβλημα εμείς. Καλά, μιλάμε πώς τώρα. Με μένα θα με σκοτώναν οι προπονητές. Κάναμε κύκλους και ήμουν πάντα από μέσα. Από μέσα, ρε τι. Και... Τσιρίλο, κανονικά. Κατσουράνης. Τον είδα χθες. Τον Τσιρίλο. Έχει γίνει εκεί το κέντρο, φίλε. Νταμπίζα είδα σήμερα, Βενετίδη είδα. Χθες Τσιρίλο. Τεχνικό διευθυντή με μόνη. Και διαπέχτη πάλι. Όχι, δεν είναι βόλτα. Φίλος ο Νταμπίζας. Αδερφός μου. Τελευταία φορά, όχι εντάξει, τώρα είμαστε καλά. Αλλά τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο πρέπει να βριζόμαστε 40 λεπτά. Ναι. Τότε και το περιβόητο... Ο Βενετίδης με τον Ελευθερόπουλο δεν ήταν. Έφυγε λογικά την ίδια. Όχι, δεν έφυγε. Είναι τώρα, ήταν εδώ πέρα. Ναι. Καφεδάκι, Βάρα, Νταμπίζα, Βενετίδη. Τι πάρα Βενετίδη, παιχτάρα μεγάλη. Παιχτάρα. Παιχτάρα, τον λάτρευα τον Βενετίδη. Εκείνη την ομάδα με Βενετίδη, Κωνσταντινίδη, Μπορμπόκη, Γεωργιάδη στι πλευρέ. Ήταν ό,τι καλύτερο είχαμε, φίλε. Αν είχαμε στόπερ... Μπορμπόξ πολύ ανώτερος. Εντάξει, ο Βενετίδης ήταν, ρε φίλε. Τώρα πάνω κάτω κάνει εσύ 50 σπίτι σε κάθε παιχνίδι. Κάνε. Ήτανε πολύ αδύναμος. Δεν μπορούσε. Αδύναμος, άντε πιάστονα.
Δεν μπορεί να σκεφτεί με τον Λίνο. Όχι, ρε φίλε. Ο Βενετίδης μετά τον Κώστα Ιωσηφίδη και τον Λίνο είναι, μπορεί να είναι και καλύτερο μπακ που είχαμε αριστερά. Κώστας Ιωσηφίδης, ξηραφιές, θυμάμαι μικρός. Έβγαζε σέντες, σκότωνε δύο φιλάθλους της. Ο Γούναρης καλύτερος. Το μήνυμα για το που είναι η Παρθένη δεν το διαβάζω. Δεν διαβάζω. Απαράδεκτο τροπή. Μπορείς να μου δώσεις το κινητό μου, το έχεις πάρει από εκεί πέρα. Όχι, όχι, γιατί πειράζεις. Το φίλο το μήνυμα από οι Ηνωμένες Πολιτείες το βλέπουμε την καλημέρα μας, να είναι πάντα καλά. Ο φίλος εδώ γράφει, σήμερα θα έχετε καλεσμένο μετά τον Κωνσταντίνο και τον Μαύρο Κουκουλάκη. Ιρωνικό το βλέπω το μήνυμα. Αλλά εκπληκτική και την μάθησα Μαύρο Κουκουλάκη. Νομίζω ήταν πολύ στημένο. Ήθελε να δείξει, να πικάρει τους Ολυμπιακούς. Ναι. Να τους φέρει σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, σας θέλω, σας θέλω. Όχι, ρε, τους έχασα. Αυτό ήταν. Ήταν και πολύ στημένο. Εντάξει, δηλαδή, υπερβολές. Και αυτό με τον Ολυμπιακό τώρα, εντάξει, φτάνει. Είναι τώρα χάλια. Σε 20 μέρες Ολυμπιακός είναι. Ειδικά αυτή τη ΑΕΚ, το έχω και σίγουρο. Ναι. Για πάντε εκεί. Για πάντε. Που όταν πάντε εκεί έχετε από 3 μέχρι 4. Και 6. Ναι. Αλλά είναι λάθος νοοτροπία. Κακή νοοτροπία. Τη ΑΕΚ πολύ λάθος αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Μα ίσα ίσα, εσείς πληρώνουν τους άλλους. Ναι. Που αλλάζουν πέμπτο προπονητή. Πάω πάλι το λεμόνι τώρα. Ναι. Είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Είναι πιο κοντά από όλους. Διάθεση να αμυνθεί έχει ο Κάμπος. Στην επίθεση τη χάνει. Όχι, στην επίθεση δεν είναι θέμα διάθεσης. Έχει, στην επίθεση έχει. Είναι θέμα εστίας. Πρέπει να μετακινηθεί λίγο όταν σουτάρει. Είναι... Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα control, να πηγαίνει δεξιά-αριστερά την εστία για να τη βρει. Ότι ο Κρέσπο είναι δεύτερος σε όλο το πρωτάθλημα στα κλεψίματα. Αυτό επειδή είναι καλός εκτός περιοχής. Και είναι ο μόνος στόπερ σε αυτή την κατηγορία. Δεν έχει σημασία. Τεράστια, γι' αυτό παίζει. Αναρωτιέται ο φίλος. Άρα, είδες τα νούμερα πόσο βοηθούν. Για να δούμε κι εμείς οι άσχετοι. Μα ο Κρέσπο ήρθε εδώ γιατί ήταν καλός για να παίξει στην πλάτη. Δηλαδή, όταν ο ΠΑΟΚ παίζει ψηλά με 30-40 μέτρα στην πλάτη, χρειάζεται ένα γρήγορο στόπερ να καλύψει αυτή την αδυναμία. Στο ένα με έναν. Να αμυνθεί. Να αμυνθεί. Στο χώρο. Σε αυτό είναι ο καλύτερος στόπερ του πρωταθλήματος. Α, μπράβο, είδες, βγάλαμε το συμπέρασμα. Είναι αυτό... πάρα πολύ καλός σε αυτό και αποδεικνύεται το νούμερο. Είναι κακός. Στην ενέργεια μονομαχία που επίσης αποδεικνύεται το νούμερο. Είδες. Τι ωραία από τα νούμερα τα λένε την αλήθεια. Δεν είναι τα νούμερα που επιβεβαιώνουν τα στοιχεία, ρε φίλε, που φαίνονται. Δηλαδή, όποιος ξέρει μπάλα, καταλαβαίνει. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Όπα. Ο φίλος γράφει ότι τον Νταμπίζα τον έδιωξε η Ομόνια. Α, έφυγε. Λες. Όχι, αφού το ρώτησε και τον Δημητράκη και μου λέει μια χαρά είναι. Ποιο Δημητράκη, τον Κωνσταντινίδη. Ναι. Και αυτόν τον είδες. Όχι, αλλά έχει πάλι, έβγαλε πρώτο μυϊκό. Έχει μια ψηλοθράση ο Δημητράκης. Εντάξει. Ο Νταμπίζας είναι ο μόνος τεχνικός διευθυντής Έλληνας που είναι σε ένα επίπεδο καλό, εντάξει. Το ότι εμπιστεύθηκε ο Κωνσταντινίδη είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν ήταν καθόλου απλή αυτή η απόφαση. Μετά από το χιαστό. Όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι σε εκείνο το πολύ κρίσιμο διάστημα αυτός που θα σε εμπιστευτεί παίζει μεγάλο ρόλο. Και τον εμπιστεύτηκε και εντάξει, οκ, τι να πεις. Λοιπόν, πρώτη ώρα με μπειρατή εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα. Το μεγαλύτερο beer and rock bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σήμερα Τετάρτη, classic rock night. Σαχπάζεις παίζει. Άμα παίζει ο Σαχπάζης είναι σούπερ. Και βέβαια προσφορά μείον 1 ευρώ σε όλες τις βαρελίσκες μπύρες. Μπυρατής. Ωπ, μεγάλη στιγμή φίλε. Τι. Πολύ μεγάλη στιγμή για την εκπομπή μας. Ο φίλος ο 203 αποθεώνει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γράψ' το. Πολύ μεγάλη στιγμή. Πραγματικά είναι το γεγονός ιστορικό. Αυτό δείχνει όμως φίλε ότι δεν είναι εμπαθής και ότι η αγάπη για την ομάδα είναι πραγματική. Τα καλά καλά και τα στραβά στραβά. Εγώ τέτοιους θέλω. Δεν θέλω πρόβατα Ολυμπιακούς ότι πει ο πρόεδρος. Α, απευθυνήσεις στο φίλο. Βεβαίως. Ήταν πολύ σκληρός πολλές φορές και άδικος. Δεν έχει σημασία. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι η αγάπη του είναι πραγματική. Ότι δεν είναι...
Κράζω για να κράζω. Τέλος, εντάξει. Μεγάλο, θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε το θέμα της μεταγραφής. Τι σημαίνει, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί, πώς. Δύο πράγματα για τον αθλητή, έτσι. Έχουμε σήμερα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, χάντμπολ. Θα τα προλάβουμε όλα μέχρι τις 2.30 που θα πάμε. Το μήνυμά σου, φίλε, 23, θα διαβάσουμε σε λίγο. Και τα υπόλοιπα, ας κλείσουμε την πρώτη ώρα να μην ξεφύγουμε. Επιστροφή σε πολύ λίγο. Μην ανησυχείτε για το ότι πήγε μία και τέταρτο και ουσιαστικά δεν ξεκινήσαμε το ΠΑΟΚ 24. Μέχρι τώρα κάναμε τον πρόλογό μας. Σήμερα θα πάμε και μετά τις 2. Θα ξεφύγουμε σίγουρα. 2.30-3 παρά θα αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Επικοινωνούμε με μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Λοιπόν, κάποια μηνύματα δεν τα ξεχνάμε, απλώς πάμε να ξεκινήσουμε και με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που θα φιλοξενήσουμε σήμερα. Έχουμε πολλά και διάφορα, θα τα προλάβουμε όλα. Μην ξεχνάμε ότι τώρα αυτή η εβδομάδα καταλήγει σε Final Four για το handball. Έτσι δεν τα αφήσουμε πίσω. Βασικό θέμα της εβδομάδας. Η ομάδα του handball διεκδικεί κύπελο. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία διοργάνωση σε μια πόλη εδώ της Μακεδονίας, με ωραίο γήπεδο, με μεγάλη διάθεση από φιλάθλους να το γεμίσουν. Εξάλλου και το βόλι σε αυτό το κομμάτι καλά πήγε, είχε πολύ κόσμο όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Λογικά και το handball θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και γι' αυτό, αλλά βέβαια και για τα αγωνιστικά δεδομένα, θα μιλήσουμε με έναν από τους πιο έμπειρους αθλητές του ΠΑΟΚ. Ενισχύει πάρα πολύ τη φετινή προσπάθεια της ομάδας του Δικεφάλου. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γρηγόρη Τουσανίκη. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Όλα καλά? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Είδα προχθές ένα συμπαίχτη σου εδώ στην πόλη και μου έδωσε να καταλάβω ότι είστε πάρα πολύ ανυπόμονοι για αυτά τα μεγάλα μάτς τα οποία έρχονται. Σίγουρα για ομάδες σαν και εμάς που στόχοι είναι εκ προημίου οι τίτλοι, όταν φτάνει η στιγμή να διεκδικήσουμε τα εκάστοτε τρόπαια, τότε είναι οι καλύτερες στιγμές για μας. Τώρα, εντάξει, αυτό σας ακούγεται κάπως περίεργο, αλλά δεν είναι όλα τα παιχνίδια με το ίδιο κίνητρο για μας, δυστυχώς. Το λες ότι δεν είναι και ότι καλύτερο. Ναι, τα εύκολα παιχνίδια είναι λίγο περίεργα για ομάδες σαν και εμάς. Όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο στοιχείο μας. Δηλαδή τώρα αυτή η εβδομάδα δεν έχει λίγο παραπάνω άγχος, λίγο πίεση? Βέβαια, βέβαια. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιμένουμε, τα παιχνίδια των τίτλων. Λένε σε όλα τα αθλήματα ότι κάποια μάτς πρωταθλήματος με μια ομάδα σε σχέση με μάτς στο κύπελο, νοκάουτ, με την ίδια ομάδα είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι τα ΠΑΟΚ Φίλιππος Βέρεια, εσείς όπως τα βλέπουμε και έτσι όπως εξελίχθηκε το τελευταίο, τόση ένταση, τόσο νεύρο, τόσες αποβολές, μάλλον έτσι θα πάει και το κυπέλλο. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα όταν βρίσκεσαι στην τελική φάση μιας διοργάνωσης, είτε είσαι ομάδα πιο αδύναμη, είτε είσαι ομάδα πιο δυνατή, εξισορροπούνται κάπως οι δυνάμεις, λόγω του χαρακτήρα των παιχνιδιών. Οπότε εύκολα παιχνίδια δεν πρόκειται να υπάρχουν. Θα είναι σίγουρα, θα είναι, θεωρώ, όλα παιχνίδια που θα είναι κοντά το ένα με το άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα η δυναμικότητα της δικής μας ομάδας είναι τέτοια που μπορεί να μετατρέψει σε πιο εύκολο έργο, ας πούμε, τις υποθέσεις της νίκης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι στο χέρι μας καθαρά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διεκπαιρεώσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά μας. Θέλω να πω ότι συμφωνείς ότι το ματ που δώσατε προχθές με τον Φίλιππο μπορεί να μοιάζει πάρα πολύ με αυτό το Σαββάτο? Ναι, πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό λόγω της ιδιαιτερότητας, όπως είπα, και του χαρακτήρα των παιχνιδιών που είναι Final Four, είναι τελική φάση. Γρηγόρη, το ένα γεμάτο γήπεδο, γιατί μάλλον θα είναι γεμάτο, τι ρόλο μπορεί να παίξει στην αναμέτρηση? Σίγουρα, εντάξει, με ένα κόσμο όπως ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι
έχει αυτόν τον παλμό και αυτή τη δυναμική, σίγουρα είναι ένα αβαντάζ. Από εκεί και πέρα, στο γήπεδο μέσα παίζουν οι παίκτες. Δεν παίζει ο κόσμος. Πρέπει δηλαδή πρώτα εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να εκμεταλλευτούμε μετά και το αβαντάζ της δυναμικής του κόσμου. Αν μπορείς να το δεις αντικειμενικά, υπάρχει φαβορί σε αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου? Κοιτάξτε, αρέτε, εγώ δεν αποποιήθηκα σαν αθλητής ποτέ αυτό που μου αναλογούσε. Είμαστε το φαβορί εκ των πραγμάτων και από βαθμολογικής άποψη και από άποψη δυναμικής ομάδων. Από εκεί και πέρα πρέπει να το αποδείξουμε, γιατί δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουμε δει πολλές φορές φαβορί να μένουν έξω από τους στόχους τους. Άρα για να είστε το φαβορί στον ημιτελικό, είστε και σε όλη τη διοργάνωση, έτσι, προφανώς. Εντάξει, ναι. Προφανώς. Έτσι είναι. Πώς βλέπεις την πορεία της ομάδας τις τελευταίες εβδομάδες? Αν κάνεις μια σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, υπάρχει μια σταδιακή άνοδος όπως το περιμένατε? Η ομάδα γενικώς μετά την παύση έκανε μια κοιλιά, η οποία εντάξει είναι αρκετά μεγάλη κουβέντα και δεν είναι τις παρούσες για να το συζητήσουμε κατάλληλη ώρα, ας πούμε. Αλλά γενικώς θεωρώ ότι βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά της ξανά και πιστεύω ότι θα παρουσιαστεί τη δεδομένη στιγμή, όταν θα χρειαστεί δηλαδή, θα παρουσιάσει το κανονικό της πρόσωπο. Μπορεί να αισιοδοξεί ο κόσμος ότι όπως πήρατε τους τελικούς που είχατε μέχρι τώρα, γιατί είχατε κάποια νοκάουτ παιχνίδια, τα πήρατε, δεν είχε επόμενη μέρα. Έτσι και από εδώ και πέρα, στους τελικούς που θα έχετε και στο κύπελλο και στα play-off, θα είστε αυτοί που πρέπει για να πάρετε τους τίτλους? Αυτό δεν χρειάζεται ερώτημα. Αυτό είναι δεδομένο, ότι πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την επίτευξη των στόχων, όπως είπα, και από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι τελική. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα ή δεύτερη ευκαιρία σε αυτά, οπότε θα μπούμε και θεωρώ ότι θα είμαστε αυτοί που πρέπει, ναι. Γιατί υπάρχει γενικώς η αίσθηση στον κόσμο του handball ότι πλέον ο ΠΑΟΚ έχει γίνει φαβορί, έστω και αν στο πρωτάθλημα είναι και πίσω και θα έχει μειονέκτημα. Στο πρωτάθλημα λόγω της βαθμολογικής εικόνας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμαστε φαβορί. Πάντως σίγουρα είμαστε από άποψη δυναμικής και από άποψη έμψυχου υλικού, είμαστε από τις ομάδες που σίγουρα θεωρούμαστε πολύ πιθανοί διεκδικητές του τίτλου. Από εκεί και πέρα το κύπελλο είναι τελείως διαφορετικό. Είμαστε ξεκάθαρα φαβοροί. Και όποιος πει κάτι διαφορετικό, απλά δεν βαδίζει με την πραγματικότητα. Μάλιστα. Ωραία. Να ευχηθούμε καλή προετοιμασία, με υγεία πάνω απ' όλα για εσάς αυτήν την εβδομάδα και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ναι. Να είστε καλά. Για χαρά. Αυτά από τον Γρηγόρη Σανίκη. Πολύπειρος και αυτός. Γενικά έχει, λέμε για το ποδόσφαιρο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάποια θέματα σε προσωπικότητα. Στο handball υπάρχει ένα ρόστερ αυτή τη στιγμή όπου και αν έφυγε ο Αλβανός, έχουν αποκτηθεί μερικοί από τους σημαντικότερους παίκτες του ελληνικού handball αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στο ΠΑΟΚ. Θυμίζω για το handball, για να μπαίνουμε στο κλίμα, πρώτος ημιτελικός Σάββατο στο γήπεδο της Κοζάνης είναι στις 3 ο αγώνας ΠΑΟΚ Φίλιππος Βέρειας. Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, νομίζω δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση στους ημιτελικούς ΠΑΟΚ Φίλιππος Βέρειας και ΧΑΝΘ Πανελλήνιος. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Νομίζω ότι θα υπάρχει στον τελικό. Έτσι. Με ενημερώνει εδώ Γιάννης Παρασκευαίδης ότι μόνο ίντερνετικά ίσως η Ομοσπονδία από το site της θα τα καλύψει. Όχι από την τηλεόραση, αλλά ίντερνετικά ίσως η Ομοσπονδία θα τα καλύψει και αυτό, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι ένα ερωτηματικό. Το ρεπορτάζ μας για την ομάδα handball θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, βεβαίως, για να μπούμε στο κλίμα και
σε αυτή την προσπάθεια που κάνει μια ομάδα του συλλόγου να κατακτήσει ένα τρόπαιο. Στο Βόλιο ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, γιατί αποδείχθηκε και πάλι ότι ο αντίπαλός του είναι καλύτερος. Θα έχει άλλη μια ευκαιρία η ομάδα Βόλιο του ΠΑΟΚ αργότερα να μας αποδείξει αν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο που είναι ο Ολυμπιακός στους τελικούς του πρωταθλήματος. Αργότερα. Καταρχάς, να δούμε αν ο ΠΑΟΚ στο Βόλιο θα είναι στη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο, θα τερματίσει, γιατί έχει ένα μπέρδεμα μεγάλο τελευταία αγωνιστική. Με τον Παμβοχαϊκό, με τον Παναθηναϊκό, έχει πολλά παιχνίδια. Και στην πορεία να δούμε αν ο ΠΑΟΚ φτάσει στο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Δύσκολα είμαστε. Ναι. Και με τον Παναθηναϊκό. Δύσκολα είμαστε αν πάμε με τον Ολυμπιακό. Με τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είσαι καλύτερο ρόστερ έχουμε. Ναι. Δεν ξέρω πόσο ενθουσιασμό έχουμε. Εκεί είναι το ερώτημα το μεγάλο. Ο Παναθηναϊκός θα έχει. Ναι. Παρότι έχει φάει κάτι κεφαλιές τώρα τελευταία στο Βόλι. Εξέκανε την κοιλιά του, εννοείται. Έχει ενθουσιασμό. Θέλει να ξαναφτάσει τελικό. Λοιπόν, κάποια μηνύματα πριν κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Σταύρο, έχεις δίκιο με τον Μιστακίδη στην κορυφή. Ο Ίβιτς θα το δει ή θα φάει πάλι κανένα κόλμα όπως του Κρέσπο. Για να μην το παίζουμε μάγκες, το είδαμε όταν το έκανε ο Ίβιτς, παιδιά. Δεν το βγάλαμε. Εγώ δεν το σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής. Σιγά μην το σκέφτηκε ο Κόλκας, ρε. Εγώ το είδα αυτό όταν το έκανε ο Ίβιτς. Δηλαδή να είμαστε δίκοι. Προχθές το έκανε ξαφνικά. Δεν το έκανε προχθές. Σταμάτα να το λες αυτό το πράγμα. Στον Πανετολικό το έκανε. Εκεί εμένα μ' άρεσε αυτό. Αποβλήθηκε παίχτης. Ρε φίλε, αποβλήθηκε παίχτης, ναι. Άλλα δεδομένα εκεί. Τώρα δεν είναι άλλα δεδομένα, φίλε, γιατί η αλλαγή γίνεται με το που γίνεται η αποβολή. Η έκτακτη ανάγκη ήταν εκεί. Στο κάτω-κάτω δεν το ξανά έκανε. Προχθές ξαφνικά το είδαμε και τον ακούσαμε να λέει ότι το υπολογίζει από εδώ και πέρα αυτό. Ε, βέβαια, άμα είναι να παίζει με 10, μας υπολογίζει και αυτό. Ναι. Γενικά, έχουμε αργήσει να βρούμε σταθερές. Αυτό είναι θέμα, δηλαδή. Έχει φορτωθεί παιχνίδι ο Τσίμηρο. Κακός. Θα μπορούσε να έχει πάρει παιχνίδι ο Χαρίσης. Έχει φορτωθεί παιχνίδι ο Σάχος. Ωραία. Δεν έχουμε βρει. Έχουμε αργήσει να βρούμε λύσεις στην κορυφή της επίθεσης που χρειάζεται καμιά φορά πιο ελαφρύ σχήμα. Και τώρα αρχίζει αυτό να δείχνει. Στο 10 είμαστε μπερδεμένοι. Μία παίζει ο Γουάρντα, μία παίζει ο Μπίσεσβαλ, μία παίζει ο Πέλκας, μία παίζει ο ένας, μία παίζει ο άλλος. Δεν έχουμε ένα μοντέλο αντιμετώπισης αγώνων σαν αυτούς που έρχονται, ξεκάθαρο. Τι είναι καλύτερο, να παίξει με 10 ή με 3 τώρα? Με 10. Να παίξει με 2, 4-2-3-1 ή 4-3-3. Εντάξει, έλειπε τόσο καιρό Κάνιερ, θα το δει. Ο Χαρίς είναι ενεργός για να παίξει 4-3-3 ή πρέπει να πάμε αναγκαστικά με Σάχοφ Τσίμηρο? Χαρίς και Κάτσε δεν είναι, δυσκολεύονται να πάμε θέση 18. Μα ο Χαρίς τη τελευταία φορά που έπαιξε ήταν πολύ καλός. Και τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι μέσα στους. Ναι, βρε αγόρι μου, εγώ σου θέτω ερωτήματα που μου θέτουν και μέσα στον δρόμο. Δεν την υπολογίζει ιδιαίτερα. Είναι εναλλακτική και όχι από τις πρώτες. Αυτό αποδεικνύει. Ναι. Αυτό βλέπει. Εσύ το δικαιολογείς αυτό, στο Δημήτρης. Ότι προηγούνται οι άλλοι. Όχι ότι προηγούνται οι άλλοι. Βέβαια. Ότι τόσο μεγάλη ακύρωση. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν ξέρω. Δεν, δεν μου έχει δώσει και δεν με έχει πείσει ότι... Ωραία, στο θέσω αλλιώς. Ο Σάχοφ στηρίχτηκε πάρα πολύ και τελικά το παιδί αποδίδει σε ένα επίπεδο καλό. Αλλά στηρίχτηκε πάρα πολύ. Θυμάσαι που τον λέγανε ο νέος Σάμπο. Δεν έχει καμία σχέση με τον Σάμπο, ο Σάχοφ, εντάξει. Ο Σάμπο έχει ψυχολογικά. Ο Σάμπο βασικά είναι να αναρωτιέσαι. Ωραία. Αν στηριζόταν κατά αυτόν τον τρόπο ο Χαρίσης, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν θα έχει κερδίσει έναν παίκτη. Δεν ξέρω. Δεύτερος με ποιον βγήκε στα χαφ πέρσι? Με τον Τζιόλι. Και ποιον άλλον? Με τον Τζίμιροτ. Και ποιον άλλον? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι ότι είπες ο Χαρίσης? Όχι. Ούτε αυτός. Ο 203, το μήνυμα της χρονιάς, έβγε. Πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια μιζέριας, η ΚΑΕ κάνει κινήσεις γαργαλιστικές, τις χαρακτηρίζει. Φυσάει αέρας Ιβάν ή μου φαίνεται, ό,τι και αν είναι, πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχίσει η αναγέννηση στο μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα... Το ένα άκρο πήγε στο άλλο. Ναι, προς τιμή της ΚΑΕ,
σε μια φάση που δείχνει ότι δεν υπάρχουν και πολλές προοπτικές από εδώ και στο εξής. Φαίνει έναν παίκτη πάρα πολύ καλό και φαίνει και έναν δεύτερο που, δεν, που έχει τα χαρακτηριστικά που λείπανε. Δηλαδή αυτό το πήκε ρόλο που γράψε ο Μοσχοβίτης χθες, του ΠΑΟΚ του έλειπε όλη τη χρονιά. Τώρα τι θα κερδίσει με αυτό? Έλατε. Στην καλύτερη τέταρτη θέση. Πιο ανταγωνιστική στα ημιτελικά. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είναι και μικρό πράγμα να μπει τετράδα και να πάει να χτυπήσει ένα-δύο παιχνίδια με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, τέλος πάντων, ποιο θα παίξει. Εντάξει. Καλό είναι και αυτό. Τζετζελές θα γίνει. Το θυμάσαι μετά από 4-5 χρόνια. Ναι, εγώ είμαι τώρα. Περάσω εγώ καλά δύο βράδια, 3-4, ξέρω εγώ. Εκεί κατά της τον μπάσκετ. Εκεί κατά της τον μπάσκετ. Γενικά όχι. Αλήθεια είναι, όχι γενικά. Αλλά καλό είναι ότι, παραδείγματος χάρη στον Άρη, εγώ είδα ότι έχουν θέμα που πάω κινείται ενώ η προοπτική δεν είναι τεράστια και ο Άρης δεν κινείται. Λογικό είναι. Εννοείται ότι είναι λογικό. Είναι μια μικρή ντροπή. Γιατί ο ένας λέει έχω επενδυτή, ενώ ο άλλος λέει είμαι διοίκηση προδικίου. Και η διοίκηση προδικίου κάνει κινήσεις και ο επενδυτής αναζητείται. Ας γίνει ο Κάμπος Μπακ, γράφει ο 739, νέος Σάλπι. Και ο Μάτος Χαφ. Δεν είναι κακός παίκτης ο Κάμπος, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι ντεφορμέ. Αλλά είναι ο μόνος που είναι ντεφορμέ. Είναι ντεφορμέ ο Κάμπος. Ήταν ο Μάτος μέχρι πρώτη, όσο ελπίζω να συνεχίσει την καλή του εμφάνιση με τον Πανιόνιο, να τη δούμε και παραπέρα. Ντεφορμέ είναι ο Τσίμιροτ. Εντάξει, ντεφορμέ είναι ο Λέοβατς καιρό τώρα. Λέοβατς είναι. Αλλά είναι παιδιά που σου έχουν δείξει ότι μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα. Δηλαδή, ελπίζουμε ότι θα ανέβουν τώρα σιγά-σιγά. Τι έγινε με τον Τζιόλι, αναρωτιέται, στην Λάρισα. Δεν υπάρχει καθόλου ρεπορτάζ, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι εκεί η συμβίωση δεν είναι καθόλου εύκολη με τον κύριο Κούγια. Βγάλετε Μοσχοβίτη για τον μπάσκετ και 4.75 γράφεις κάτι ότι ο Μπέντο θυμίζει Δόνι σε μας, πιτσιρίκια, τσόρι, Γκαρσία. Δεν καταλαβαίνουμε. Okay. Κλείνουμε το ημίωρο, θα συνεχίσουμε σίγουρα για άλλη μία ώρα με τον Μπειρατή στην πρώτη ώρα, Διογένους 17 στην κάτω Τούμπα και σήμερα με πάρα πολλές προσφορές και επιπλέον μία σημεία δώρο σε όλες τις βαρελίσχες μπύρες και με αναδομό στην πρώτη ώρα η τεχνική εταιρεία ειδικής ανακαινήσεις. Μπείτε αναδομό pavlanekenisi.gr. Τηλεφωνήστε 2311-241-508 για να ενημερωθείτε για τις προσφορές. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το παρελθόν του διαφημιστικού διάλειμμα. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το μεγάλο τμήμα του ΠΑΟΚ, την πιο βαριά φανέλα, το πιο μεγάλο, η πιο μεγάλη ομάδα του συλλόγου, το μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος μας έχει προσφέρει έντονες συγκινήσεις. Διάλεξε την πρώτη εβδομάδα και το βόλι. Εντάξει. Τι λες, μωρέ. Το μπάσκετ είναι η μεγαλύτερη φανέλα που έχω. Στο μπάσκετ με 5 εκατομμύρια μπάτζετ θα πάρω την Ευρωλίγκα. Σπίτι σου δεν την πάρεις, δεν την πάρεις. Θα την πάρω σβηστά την Ευρωλίγκα με 5 εκατομμύρια μπάτζετ. Δεν τους βλέπω κάτι Τσέσεκά και κάτι Μπασκόνια και Μπάμπερκ και κάτι Μπαρσελόνες και άλλο, δεν τις βλέπω. Τους έχω κερδίσει άλλωστε όλους. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ σήμερα με Alter Ego για ανδρική ένδυση και κυρίως για γαμπριάτικα κοστούμια. Έτσι, Alter Ego και alterego-fashion.gr και με τα είδη υγιεινής φτύκας στην Καροτούμπα, Απόλλωνος, 37-39, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-905-503 με επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. Πάμε να μιλήσουμε για τον αθλητή που φέρνει η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας ο team manager, ο κύριος Τέλης Ζουνατζίδης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Τέλη, και μία ερώτηση έτσι στα γρήγορα. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας και στους ακροατές σας. Βοήθησε ότι λεγόταν Ιβάν, εντάξει, να υποθέσουμε. Δηλαδή είπατε μία εκεί το μεγαλομέτωχο αδερφέ. Εντάξει, οκ, είναι αυτό θέλαμε. Υπάρχουν ευαισθησίες, υπάρχουν ευαισθησίες. Λοιπόν, δημιουργήστε μια έκπληξη στους φίλους του ΠΑΟΚ, ευχάριστη, στον μπασκετικό κόσμο, στους αντιπάλους, ίσως εκεί μια δυσάρεστη έκπληξη. Πώς έγινε, μπορείτε να μας το περιγράψετε, αν ήταν ξαφνικό, αν το παλεύετε καιρό? Τα αυτιά μας και τα μάτια μας ήταν ανοιχτά. Ψάχναμε πάντα να βρούμε έναν παίκτη ο οποίος θα συμπληρώσει την ορφανή πεντάδα των ψηλών μας. Είχαμε τέσσερις ψηλούς στο rotation.
Βέβαια η ικανότητα κάποιων παικτών steel painters που σου δίνει λύσεις ακόμα σε κοντά σχήματα να παίξει 3-4 μας είχε βοηθήσει, αλλά ο τρόπος που διεξάγεται φέτος, που διεξάγονται τα play-off του πρωταθλήματος, είναι τέτοιος που θα υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια και θα είναι σε πολύ μικροχρονικό διάστημα και έπρεπε η ομάδα να προστατευτεί και από πλευράς κούρασης και από πλευράς τραυματισμών, να έχει μία έξτρα λύση με ένα παίκτη ο οποίος θα τσέντυνε ταχύτητα, έκρηξη, rebound, εύκολες αλλαγές στα screen, θα τσέντυνε δηλαδή κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είχαμε στο μυαλό μας και έλειπαν αυτά, που εν πωλής τα περιμέναμε από το νεαρό που πήραμε στην αρχή της χρονιάς, δεν τα κατάφερε να μας τα δώσει αυτό το παιδί. Δεν είχαμε βρει και κάτι το οποίο θα τέριαζε και αγωνιστικά και οικονομικά. Αυτό έγινε τώρα με το συγκεκριμένο παίκτη και προχωρήσαμε στην απόκτησή του. Άρα η μεταγραφή έγινε γιατί τώρα βρέθηκε ο παίκτης και όχι επειδή τώρα προέκυψε... Γιατί τώρα βρέθηκε ο παίκτης, γιατί ο παίκτης, εκτός από το ότι είναι ένας παίκτης που μας ταιριάζει, ήταν και ένας παίκτης ο οποίος στα οικονομικά δεδομένα ήταν και αυτά όπως έπρεπε σε σχέση με την με το στόχο που έχουμε και τη δυνατότητα που έχουμε. Ήταν λοιπόν, ορίμασαν οι συγκυρίες και έγινε αυτή η μεταγραφή. Εμείς βέβαια θυμόμαστε πολλές φορές ανθρώπους του ΠΑΟΚ να λένε, να λέτε ότι οικονομικά δεν μπορούμε, είμαστε σφιχτά, δεν γίνεται, θα θέλαμε να κάνουμε. Τώρα άλλαξε κάτι, βρέθηκε κάποιος οικονομικός πόρος. Αλλά δεν είναι μια μεταγραφή που κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ναι. Και επίσης να λαμβάνουμε υπόψη ότι άλλο μια μεταγραφή να γίνει τον Νοέμβριο, πολλαπλασίασε τους μήνες που υπολείπονται με το ποσό της μεταγραφής, ναι. Και άλλο να γίνεται τον Απρίλιο ή τέλος Μάρτη, δηλαδή επί ένα ή επί δύο. Ναι. Μάλιστα. Αυτό έπαιξε. Άρα λοιπόν θέλω να πω με λίγα λόγια ότι δεν διαταράσσεται σε καμία περίπτωση το οικονομικό σχέδιο της χρονιάς. Δεν κάναμε μια μεταγραφή που κοστίζει 200.000 δολάρια για δύο μήνες. Ναι. Κάναμε μια μεταγραφή που είναι ένα συμπλήρωμα στο ρόστερ, με πολύ λογικά οικονομικά δεδομένα μπορούμε να τα αντέξουμε. Αν δεν τα αντέχαμε, δεν την κάναμε. Ωραία. Ο στόχος της ομάδας ποιος είναι από εδώ και πέρα? Ο στόχος της ομάδας πρώτα απ' όλα είναι να τελειώσει όσο πιο ψηλά γίνεται την κανονική διάρκεια. Έτσι, εποφθαλμιούμε και ευελπιστούμε ότι θα κρατήσουμε την τέταρτη θέση που αυτή τη στιγμή έχουμε. Ναι. Και από εκεί και μετά είναι σαφώς η είσοδος στην τετράδα στο τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και αν καταφέρουμε να είμαστε λίγο πάνω από το 4, και αυτό θα είναι επίσης εξαιρετικό. Μάλιστα. Ωραία. Το ταβάνι, ακόμα και τρίτη θέση. Ναι, κατανοητό. Τρίτη θέση είναι τεράστια επιτυχία με δεδομένο ότι θα έχουν ξοδέψει η ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε αυτό. Ό,τι και να λέμε. Αν τα καταφέρετε όλα αυτά, κύριε Τζουνατζίδη, τι κερδίζετε? Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το μπάσκετ. Πηγαίνουμε σπίτι μας και κοιμόμαστε ήσυχοι ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για την ομάδα που υπηρετούμε χρόνια. Εσείς προσωπικά και οι συνεργάτες σας. Και όλοι. Ο ΠΑΟΚ. Αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι ο στόχος? Δεν ξέρω. Να προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικός γίνεται σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτό, αν το έχεις μία συνάρτηση με το τι επενδύεις σε αυτό, αν είχαμε επενδύσει, όπως είπε ο αδελφός Σταύρος, 5 εκατομμύρια, δεν θα κοιμόμασταν αν δεν χτυπούσαμε το πρωτάθλημα. Τώρα που επενδύουμε πολύ πολύ λιγότερα, θεωρούμε ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που έχει η ομάδα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι σε μία πολύ καλή κατάσταση. Ειδικά τώρα που θα παίζει πιο ξεκούραστα με ένα παιχνίδι την εβδομάδα μέχρι τέλος της χρονιάς, θα καταφέρει να βάλει πράγματα στο παιχνίδι της, δύο καινούργιοι παίκτες. Αυτά όλα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Ομάδα πρέπει να κερδίζει, αυτός είναι ο στόχος της. Ναι. Πρακτικά εντελώς, επειδή το ξέρω κιόλας, ναι. Στην Ευρώπη του χρόνου τι γίνεται? Ο τρίτος, τέταρτος και πέμπτος του πρωταθλήματος, ναι, μπαίνουν απευθείας στους ομίλους του Champions League. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη διοργάνωση που δεν μελέτησαν τις μπάλες? Εμείς ναι. Ωραία. Α, είναι δεδομένο, ξεκάθαρο, δεν συζητιέται. Δεν... Βεβαίως. Θα έχουμε άλλες μπάλες του χρόνου, γιατί τα παιδιά μας λίγο δυσκολεύτηκαν. Θα έχουμε άλλες μπάλες. Ωραία, θα έχουμε άλλες μπάλες. Είναι δεδομένο και.
Και αυτό ήταν δεδομένο. Κοιτάξτε, η καινούργια λίγα σαφώς και είχε να αντιμετωπίσει και εμβριακές ασθένειες και παιδικές ασθένειες. Αλλά παρόλα αυτά πάντα πρέπει να μετράμε τα αντανακλαστικά. Δηλαδή όταν κάποιο πρόβλημα δημιουργείται, τι αντανακλαστικά δείχνει αυτός ο οποίος τρέχει τη λίγα. Και ως αυτό εγώ τους βγάζω το καπέλο, γιατί είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι, δεν είναι FIBA καθαρά, γιατί κάποιοι μπερδεύουν και λένε αρτηριοσκληρωμένη FIBA που και... Εδώ υπάρχει τώρα ένα τελείως ξεχωριστό κομμάτι ανθρώπων με επικεφαλή τον κύριο Κομνηνό, που τρέχει το Champions League και είναι έξω από αυτό το κομμάτι που λέγεται FIBA. Mm-hmm. Είναι κάτω από τη σκέπη της FIBA, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι της αθλητικής πιάτσας, του marketing, της τηλεόρασης, που έχουν δουλέψει πολλά χρόνια σε αντίστοιχες λίγκες μεγάλες και πολύ επιτυχημένες, και τώρα έρχονται να κάνουν τη δουλειά τους για τη FIBA. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι είναι μια λίγα η οποία εξελίσσεται στα κομμάτια που μας ενδιαφέρουν, του προγραμματισμού, το οικονομικό, του marketing, της βοήθειας με όσον αφορά τα τηλεοπτικά, πάρα πάρα πολύ οργανωμένη. Και συνέχεια βελτιώνεται. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε καμία περίπτωση δυσαρεστημένοι από την, ούτε από τη συμμετοχή μας, ούτε από το πώς ανταποκρίνεται η Λίγκα στα προβλήματα που θέθηκαν. Ένα από αυτό ήταν και οι μπάλες, όπως είπατε. Να πω λοιπόν ότι ήδη η συμφωνία με την εταιρεία με τις μπάλες, θα υπάρχει του χρόνου καινούριο ολοκαίνουργιο μοντέλο, με το που θα την πιάνεις στο χέρι σου θα μπορείς να στάρεις και να κάνει χλάτς. Να βάζει ο κλάνο καμιά βολή, δηλαδή. Η πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ήταν καλή, πραγματικά. Όχι απλώς αξιοπρεπής, δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλή. Οικονομικά πήγε καλά αυτή η πορεία. Δηλαδή... ήταν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Δηλαδή ότι θα πάρουμε χρήματα, τα συγκεκριμένα χρήματα που ήταν αυτά που έβλεπε η σύμβασή μας με τη Λίκα. Όταν μάλιστα περνάς τον όμιλο παίρνεις κάποια άλλα, όταν περνάς τους 16 παίρνεις κάποια άλλα. Μάλιστα. Οπότε σαφώς και ήτανε απείρως καλύτερη, για να το πω έτσι, από τα χρήματα που κερδίζαμε ή που δαπανούσαμε όσον αφορά το EuroCup τα προηγούμενα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ έμπαινε και μέσα. Ακριβώς. Μα δεν είχε κανένα έσοδο. Τι να μπει μέσα. Μπράβο. Όταν δεν έχεις έσοδο δεν μετράς αν μπαίνω μέσα ή όχι. Λες θα παίξω και θα ξοδέψω γι' αυτό το λόγο τόσο. Εδώ υπήρχε ένα balance, υπήρχε μια ισορροπία. Mm. Σαφώς και εξοδεύσαμε χρήματα, αλλά σαφώς και εισέρευσαν και χρήματα από τον BCL στα ταμεία μας. Μάλιστα. Κάτι άλλο, αισιοδοξή τώρα θα μου πείτε, εντάξει αυτό, εντάξει, εσείς το ξέρετε, μπορεί να ξαναδούμε το Cybert. Είναι πιθανό, είναι το πιο πιθανό, τι συμβαίνει? Ναι, νομίζω, κοιτάξτε, να σου πω τι γίνεται με το Cybert. Ο Cybert είναι σε άριστη κατάσταση, ήδη άρχισε να κάνει από τη Δευτέρα πιο σύνθετες ασκήσεις, δυναμικές κτλ. Η σκέψη του γιατρού μας, του κ. Σαμαρά, είναι ότι θα πάει έτσι τις επόμενες 10 μέρες, 8-9 μέρες, και από την 1η Απριλίου θα μπει μέσα στο κήπεδο και θα αρχίσει να εκτελεί. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, για να το πούμε έτσι απλά, θα πρέπει ο Σάιπερ να είναι τυχερός και εμείς μαζί με τον Σάιπερ και να αποφύγουμε την κακιά στιγμή. Δηλαδή την μεγάλη κόντρα στο συγκεκριμένο σημείο κάτω από ειδικές καταστάσεις που θα τον... Εκεί πιστεύω ότι θα είναι μια ακραία περίπτωση. Κατά τα άλλα νομίζω ότι ο Σάιπερ ετοιμάζεται, κάνει το σώμα του, είναι έτοιμος. Σε μια εβδομάδα 10 θα δοκιμάσει και θα δούμε σε τι κατάσταση είναι. Πιθανότατα λοιπόν, αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, λίγο πριν το ξεκίνημα των play-off ή με τα play-off θα έχουμε και το Σάιπερ στο ρόστερ. Θέση έχουμε? Αυτή τη στιγμή έχουμε 7 ξένους, μεγαλεία. Ναι. Έχουμε 7 παίκτες. Θα αντικαταστήσουμε κάποιον παίκτη. Μάλιστα. Όταν επιστρέψει ο Σάιμπερ. Όταν επιστρέψει. Θα απομακρυνθεί. Και δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Απομακρυνθεί. Θα έχουμε 7 παίκτες και θα μπορούν να παίξουν οι 6. Κάποιον θα πάρουμε απόφαση και κάποιος θα... Α, δεν το έχετε... Δεν είναι κάτι φιξαρισμένο. Θα μετρήσουν και οι αντίπαλοι που υπάρχουν, το σκάουτινγκ κτλ. Όχι, τίποτα. Εντάξει, υπάρχει. Εντάξει, το σκεφτόμαστε. Τα παράλληλα ξέρετε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα τραυματισμού και ο Μιγένοβιτ. Ναι. Και πιθανότατα θα δούμε ποιο από τα δύο παιδιά θα είναι έτοιμο να ακολουθήσει την ομάδα στα play-off. Για να σου το πω έτσι απλά. Ωραία.
Μάλιστα. Τώρα μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο για το τι δίνει ο Σόμπεϊ και ο Ιβάν στην ομάδα, τι περιμένετε να δώσουν αυτοί οι δύο παίκτες. Σίγουρα το Σόμπεϊ τον είδατε, τον είδε πολλοί κόσμος, συζητάει πάρα πολλοί κόσμος ήδη για αυτό το παιδί. Το χάσαμε. Ήταν η συγκίνηση της προσφοράς του Σόμπεϊ που έκοψε τη γραμμή. Μπορούμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Ζουνατζίδη, τον μάνατζερ της μεγαλύτερης ομάδας του συλλόγου. Για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, για τους δύο παίχτες πλέον που απέκτησε ο ΠΑΟΚ εδώ και 10 μέρες ο Σόμπεϊ και από χθες ο Ιβάν που λες, ο Άσκα, τον οποίον Άσκα τον είδαμε πριν 2 χρόνια, υπάρχουν και βίντεο. Καλά νούμερα έχει γενικά. Κύριε Ζουνατζίδη, σας ακούμε. Λέγαμε για τον Σόμπεϊ και τον Άσκα. Ακριβώς. Σίγουρα μπορεί να δώσουν ταχύτητα, σίγουρα μπορεί να δώσουν έκρηξη, δύναμη στην άμυνα, μπορούν να μαρκάρουν και στην περιφέρεια και στο κοντά στο καλάθι, είναι δυνατά παιδιά. Σίγουρα μπορεί να δώσουν πολύ καλύτερη δύναμη στην άμυνα, με πολλές περισσότερες εναλλακτικές. Στην επίθεση, ο Σόμπεϊ είναι ένας παίκτης τεράστιων δυνατοτήτων επιθετικά, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος που να μην απειλεί στο πλάτη. Έτσι, ο Δε Άσκα είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει σίγουρα τρίποντο, γι' αυτό και είναι ένα undersize 5, έτσι θα το λέγαμε στη γλώσσα του μπάσκετ, ένα δηλαδή μικρών διαστάσεων πεντάρι, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ αθλητικός, μπορεί να τελειώνει τις μπάλες με το pick and roll και το κόψιμο στο καλάθι με κάρφωμα, διεκδικεί πάρα πολλά επιθετικά rebound, πηδάει ψηλά, έχει καλές συνεργασίες στον αέρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι στο σύστημα και μπορεί να φανεί χρήσιμος. Άρα νομίζω λοιπόν ότι με την ύπαρξη των παικτών που είχαμε και με αυτά τα παιδιά έχουμε μια πλέον ολοκληρωμένη ομάδα και δύσκολα ψάχνουμε να βρούμε την τρύπα. Για να κλείσουμε και πρέπει να σας αφήσουμε, είστε κοντά να ανακοινώσετε κάποια συμφωνία εν ώψη της επόμενης σεζόν, κάποια επέκταση συνεργασίας για παράδειγμα. Με κάποιον παίκτη. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά ότι όταν οι παίκτες παίζουν πολύ καλά, ναι, είναι πολύ διστακτικοί στο να κλείσουν συμφωνίες. Απλώς να σας πω ότι ποια είναι η προσπάθεια. Έχετε δυνατή επιχειρηματολογία, ξέρουμε. Ναι, έχουμε δυνατή. Να πω ένα πολύ απλό πράγμα, ότι τα λουλούδια δεν ανθίζουν το ίδιο στις ίδιες χώρες. Έτσι, ένα λουλούδι δηλαδή που ανθίζει στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να ανθίσει στην... Τους λέτε εσείς, ναι. Στη Σκανδιναβία. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να καταλάβουν και οι παίκτες. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι καλοί παίκτες, αλλά δημιουργούνται και οι συνθήκες για να δείξουν το πόσο καλοί παίκτες είναι. Πρέπει να έχουν και γύρω τους ανθρώπους που να καταλάβουν και να τους χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Γιατί αν κάποιος παίκτης τώρα, Αμερικάνος ή Ευρωπαίος, ο οποίος παίρνει 5 φράγκα στον ΠΑΟΚ, πια εγώ θα πάρω 10, και πάει σε μια ομάδα που είναι παντελώς ακατάλληλη για το στυλ του, είναι τελείως κοντόφθαλμο και εκεί πρέπει να επέμβουν και οι μάνατζερ του παίκτη για να τον καθοδηγήσουν σωστά. Γιατί το θέμα κίνδυνο... είναι σε βάθος χρόνου να χτίζεις μια καριέρα. Και όχι να πάρω τώρα 3 φράγκα παραπάνω σε έναν προπονητή ο οποίος δεν ξέρει να με χρησιμοποιήσει σε μια ομάδα που δεν μπορεί να εκτιμήσει το ταλέντο μου ή σε ένα πρωτάθλημα που δεν είναι καθόλου ταιριαστό για μένα. Γιατί και αυτό έχει σημασία, έτσι. Κάθε πρωτάθλημα, άλλο πρωτάθλημα παίζεται στη Γαλλία που η μπάλα πάει πάνω κάτω, άλλο πρωτάθλημα παίζεται στην Ελλάδα που οι προπονητές και οι παίκτες διαβάζουν πάρα πολύ, άλλο πρωτάθλημα παίζεται στη Ρωσία. Όσο μιλάς, ο Κούπερ μου έρχεται στο μυαλό. Εντάξει, και πολλοί άλλοι παίκτες. Ο Κούπερ, ναι, κοίταξε, ο Κούπερ έφυγε με τα 50 και πήρε 450. Και εξακολουθεί, ναι, να παίρνει καλά λεφτά. Να πούμε για κάποιον παίκτη όμως, ο οποίος αντί να πάρει τα 60, ας πούμε, στο ΠΑΟΚ, 70, προτίμησε την επόμενη χρονιά να πάρει 100 και τώρα παίζει τελευταία ομάδα στο Α2 της Ιταλίας. Είναι ένα θέμα αυτό. Ποιο είναι? Ενώ έφυγε από εδώ με τις καλύτερες συνθήκες. Λέω εγώ τώρα. Ο Λάγκφορντ. Έτσι. Ο Λάγκφορντ δεν έκανε μια εκπληκτική χρονιά στο ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχαν ομάδες που τον λέγανε. Εντάξει, θα μπορούσε να κάνει 2-3 χρονιές να πατήσει γερά σε τέτοια νούμερα και τέτοιες καταστάσεις, να έχει άλλο διαβατήριο. Ναι. Από το να φύγω μια χρονιά, να πάρω 100.000 που μπορεί να δεν βόλεψε όμως, έφυγε στη μέση χρονιάς, πήγε αλλού,
Και τώρα δηλαδή δεν είναι κρίμα ένας παίκτης σαν τον Λάγκφορντ που σε εμάς έκανε παπάδες, να το πω έτσι λαϊκά και απλά, να παίζει στην τελευταία ομάδα του ενός ομίλου της Α2 της Ιταλίας. Μάλιστα. Κακό. Ωραία. Κύριε Ζουρατζίδη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό και εσείς. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Γεια σας. Γεια σας. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία του ΠΑΟΚ. Μας ανέπτυξε ο κ. Ζουρατζίδης για το πώς προσπαθεί να πείσει τον κάθε, ξέρω, Πέινερ, Σάιμπερ ή ποιον άλλον για να ανανεώσει. Ο Λάγκφορντ παίζει την τελευταία ομάδα της Α2. Ξέρω προφανώς. Κρίμα για το παιδί. Βοήθησε πολύ. Ναι, βεβαίως. Βλέπω ένα ενθουσιασμό για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αυτό που σου λέω, Ζουρατζίδης, είναι ότι μας δίνουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μας δυσκόλευαν να παίξουμε κάποιες συγκεκριμένες άμυνες. Μπλα 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 μπλα. Είχαμε οικονομικά περιθώρια. Ναι. Τον πήραμε, τώρα δεν έχουμε καμία τρύπα. Πάμε για τετράδα και στο τέλος να διεκδικήσουμε ακόμα και τρίτη θέση. Λέει. Okay. Στα 5 ευρώ και πάλι τα εστία του μοναδικού τμήματος του συλλόγου που έχει φέρει ευρωπαϊκούς τίτλους. 6 Μαΐου δεν παίζουμε τελικό. Αν πάμε στο ποδόσφαιρο. Ναι, αν πάτε θα παίξει 6 Μαΐου. Τελικό στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτά και με την μεταγραφή του Άσκα. Του Ιβάν, θα δεις, του Ιβάν. Του Ιβάν, το αθλητικό έτσι 4-5. Α, πώς το είπε, το σημείωσα να το λέω κι εγώ. Undersize 5. Μπασμένο πεντάρι δηλαδή, αυτό σημαίνει λαϊκά. Undersize 5 θα λες. Για να τη λες το Μοσχοβίτη που το παίζει. Κόμπο και κλατς player και είναι παπαριές. Είναι ο Άσκα, Undersize 5. Undersize. Ο Κλάντο τι είναι. Ο Oversize. Λέει ότι και αυτός έχει πολλά αυτικά rebound. Ναι, δεν θα τους αφήνουμε να παίρνουν rebound. Γι' αυτό σου λέω, για πρωτάθλημα πάμε, ρε, άστο. Το έχω δουλέψει εγώ. Για πρωτάθλημα. Για πρωτάθλημα, πάω το πάμε. Τι έχει ο Ολυμπιακός, εσύ, τον Πίρτς. Ποιον έχει, δηλαδή, τον Σπανούλη, τον Βετεράνο, τον Μάντζαρη. Ένας Λοτζέσκι είναι. Καλά, βγες τέταρτος πρώτα. Ποιος, ρε. Γιατί με τον Κολοσσό είσαι ισόβαθμος. Άιρε. Ο Άρης μας τι κάνει. Μαζί εκεί και ο Άρης. Τι κάνει. Και έχεις πιο δύσκολο πρόγραμμα εσύ. Εντάξει, δεν πειράζει. Σπάσω μια έδρα. Δεν παίρνουμε τους αγώνες κανονικής περίοδου μαζί μας. Όχι, δεν παίρνεις τίποτα. Αυτό είναι ντροπή, φίλε. Και άσε που για να μπεις τετράδα, πες ότι τερματίζεις τέταρτος τώρα, τα καταφέρνεις. Ναι. Με τον Άρη θα παίξει μάλλον. Τι εννοείς, ρε. 4-5. Με πλεονέκτημα. Ναι. Άντε ρε Μίτσο. Τι. Δεν θα κατέβουν καν. Δεν θα κατέβουν. Τι να κατέβουν να παίξουν τώρα, τους έχει κερδίσει ο Τέιλορ. Εντροπή, δηλαδή εντάξει. Ακούγεσαι, έχεις μια ο έπαρση. Τέιλορ, έχω... φίλε, εγώ μιλάω αθλητικά καθαρά. Είμαι πιο έμπειρη ομάδα, είμαι πιο αθλητική ομάδα. Ωραία, έχω περισσότερο ταλέντο. Έχω περισσότερες συναλλαγές στην άμυνα. Επιλογές, συγγνώμη. Ωραία. Είμαι πολύ καλύτερος, φίλε. Δεν είναι κακό να το λες. Έχω καλύτερους Έλληνες. Ο ένας έχει τον Μαργαρίτη και ο άλλος έχει τον Σίμτσεκ. Την αποκάλυψη Σίμτσεκ, εντάξει, που βγάζω το καπέλο, εννοείται. Σεβασμό στο Σίμτσεκ. Όσο αντιπαθητικά μούτρα κι αν έχει, που όντως δεν φίλε, δηλαδή μόνο στον Άρη μπορούσε να πέσει. Τρώλαγε τον εαυτό και δεν μπορεί να καρφώσει. Δεν μπορεί να καρφώσει, αλλά κάνει. Έχει ένα 70% στα δίποντα ο Σίμτσεκ. Μια χαρά, μπράβο το παλικάρι. Λοιπόν, αυτά και με το μπάσκετ. Να επιστρέψουμε σε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Κλείνουμε και τη δεύτερη ώρα. Θα πάμε σήμερα μετά. Έχουμε ακόμα ώρα. Μέχρι τις 3 παρά. Εδώ με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Προχωράμε. Είπαμε σήμερα με ΠΑΟΚ 24 και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα κλείσουμε λίγο μετά από τις 2:30. Θυμίζουμε στις 3 περιγραφή του αγώνα ποδοσφαίρου. Ο Άρης παίζει με τον Πανεπιστημιακό. Γενικότερα υπάρχει δράση στη δεύτερη κατηγορία και πολύ σημαντικά παιχνίδια για την κορυφή και βεβαίως για τις τελευταίες θέσεις. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, γραπτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Μιλήσαμε για μπάσκετ και την μεταγραφή του ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για handball και την προετοιμασία για το Final Four. Για ποδόσφαιρο δεν έχουμε πει πολλά. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με τα ποδοσφαιρικά ζητήματα. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρα πολλούς διεθνείς, βλέπουμε διάφορα θέματα. Τι γίνεται με τον Σάχοφ στην Ουκρανία, με
Γουάρντα, με τον Κάμπος που είναι τραυματίες, με τον Τζίμιροτ, με τον Λέοβατς, όλοι οι διεθνείς που έχουν φύγει, ο Γλύκος στην Ελλάδα, οι πιο μικροί έχουν και αυτοί υποχρεώσεις. Γι' αυτό με αυτά και με αυτά έδωσε και μεγάλο ρεπό ο Ίβιτς. Και η Άκη έδωσε 4 μέρες. Πέτυχα παίκτη της Άκης στο κέντρο. Της Θεσσαλονίκης. Ναι. Μάλιστα. Όμως είμαστε, εντάξει, τελική ευθεία της χρονιάς και για πρωτάθλημα και για κύπελο. Και για αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε και με αφορμή βεβαίως την κλήρωση του κυπέλου που φέρνει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό με έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που φόρασαν τις φανέλες και των δύο ομάδων, τον Κώστα Φραντζέσκο, που είναι τώρα στην γραμμή. Κώστα, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τώρα έχουμε όλη μια οικειότητα μεγαλύτερη από όσο ίσως θα έπρεπε, γιατί δεν ξέρω, το έχεις κερδίσει αυτό εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν περάσει περίπου 20 χρόνια, Ναι, από το 2000. Από τότε 17 που... χρόνια. Ναι, 17 χρόνια. Πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν και εσύ νιώθεις το ίδιο εδώ για τον ΠΑΟΚ, για τον κόσμο, για την πόλη. Κοίταξε, για μένα δεν έχουν περάσει κανένα χρόνο. Γιατί έχω επαφές με παιδιά από πάνω, έχουμε πει και πού. Οπότε για μένα είναι. Εντάξει, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν πατάω μέσα στην Τούπα, έτσι. Στο γήπεδο μέσα εννοώ. Α, στον γνωστό χώρο. Στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Το συνέστημα πάντως υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, είναι κάτι διαφορετικό για σένα αυτό αυτά τα χρόνια που βοήθησες πάρα πολύ για να αλλάξει η ιστορία της ομάδας τότε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εμένα βοήθησε ο ΠΑΟΚ. Οπότε και εγώ από την πλευρά μου προσπάθησα ώστε να μπορέσω να γράψω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Mm-hmm. Μάλιστα. Νιώθεις ότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έτσι αλλάζει, μεγαλώνει, έστω και αν δεν έχει βέβαια κερδίσει τίτλους? Ναι, πιστεύω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πάρα πολύ καλό δρόμο. Καταρχήν υπάρχει σταθερότητα στη διοίκηση αυτή, το πιο σημαντικό. Ναι. Το βλέπουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στο ΠΑΟΚ, που βλέπουν ότι όλα είναι πολύ πιο ένεμα, οπότε σου δίνει το περιβάλλον να δουλέψεις απερίσπαστα και να κάνεις έργο. Mm-hmm. Σωστά. Πώς βλέπεις το φινάλε της αγωνιστικής περίοδου στο ποδόσφαιρο, με μια μάχη που αναμένεται στα play-off, με ένα ιστορικό γεγονός στο κύπελο που συνεχίζουν οι τέσσερις μεγάλοι, σαν έχει τονωθεί αρκετά το ενδιαφέρον? Ναι, πραγματικά. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό φινάλε έστω. Γιατί η αρχή ήταν τραγική. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι το φινάλε θα είναι καλό, θα έχει ενδιαφέρον, θα κρατήσει τον κόσμο σε γρήγορση, θα θέλει να το δει, να το θαυμάσει έστω. Γιατί πιστεύω ότι θα δούμε και καλό ποδόσφαιρο, αλλά και ωραίο ασπέδες θα υπάρχει. Λες, η αρχή ήταν τραγική επειδή και πάλι ο Ολυμπιακός πήρε διαφορά, ο Παναθηναϊκός και έκανε αρκετά προβλήματα, αλλαγές προπονητών, όλα αυτά. Όλα αυτά. Η αβεβαιότητα, η μη σταθερότητα, οι αλλαγές προπονητών, η κρίση σε κάθε ομάδα, όλα αυτά μετράνε, έτσι. Είναι λογικό, δεν είναι παράλογο. Ναι. Αλλά είναι λογικό. Βέβαια καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ παράλογο ο Ολυμπιακός να αλλάζει τώρα 5η φορά προπονητή, να έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός, να έχουν αλλάξει την ΑΕΚ αρκετοί προπονητές, αυτό είναι το άσχημο, έτσι. Ναι, σίγουρα είναι πολύ άσχημο αυτό. Πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή, η φετινή χρονιά ήταν. Δεν την έχω ξαναδεί τέτοια από αυτά που βλέπω. Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός, τον οποίο πάντα είσαι κοντά, κατά την άποψή σου ποδοσφαιρικά εντελώς, τι άλλαξε τους τελευταίους 2-3 μήνες, τι έχει πετύχει ο Ζουνίδης? Έχει βάλει τα πιστεύω του. Και τα πιστεύω του τα υλοποιεί. Δεν είναι θέμα να αλλάζεις κάθε φορά τα πιστεύω σου. Mm-hmm. Ανάλογα τις συνθήκες ενός αγώνα. Αν μου πήγε καλά, αν δεν μου πήγε καλά θα δω άλλα πιστεύω. Mm-hmm. Αυτό συνέβαινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θα είναι κρίμα να μην λέμε την πραγματικότητα, είναι να φοβόμαστε. Αυτό συνέβαινε. Ο Μαρίνος, αυτό το πιστεύω του, αυτό που θέλει να δημιουργήσει και θέλει να χτίσει, το δείχνει.
το δείχνει και το υλοποιεί. Μπορεί πολλές φορές να μην πετυχαίνει από την αρχή. Ναι. Και είναι λογικό, έτσι. Δεν μπορεί να, πάντα να πετυχαίνουμε. Αλλά όμως δεν θα φύγει ποτέ από τα πιστεύω. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό το λέω καιρό που είναι εδώ πέρα ο Μαρίνος. Mm-hmm. Προπονητικά οι αρχές του, πού θα λέξει ότι βασίζονται? Από πού ξεκινάει, τι έχει πρώτα απ' όλα στο μυαλό του για να χτίσει μια ομάδα? Ότι είναι σε μια μεγάλη ομάδα, όποια και να είναι αυτή, ότι περνάει στους ποδοσφαιριστές ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να έχουμε την ταυτότητά μας ότι εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα και όποιος να έρχεται θα πρέπει να χτίσει αίμα για να μας κερδίσει. Συμφωνείς με την αίσθηση που υπάρχει ίσως πιο πολύ στην Αθήνα μεταξύ των Παναθηναϊκών ότι αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα από τον ΠΑΟΚ και έχουν τον πρώτο λόγο, ή μήπως, εντάξει, για τα μάτια του κυπέλου έχουμε αρκετές εβδομάδες ακόμα και να το δούμε καλύτερα τότε πώς θα είναι οι ομάδες? Κοίταξε, να το πάμε ένα-ένα. Ναι. Αν πάμε από το τελευταίο, από τα μάτια του κυπέλου, είναι δύο παιχνίδια, δεν είναι ένα. Ναι. Οπότε να πεις ότι βρέθηκε σε μια καλή στιγμή ένας από τους δύο, πήρε ένα παιχνίδι και τέλειωσε. Εκεί υπάρχει στρατηγική, υπάρχει το αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει ένα δεύτερο παιχνίδι και παίζονται πάρα πολλά. Οπότε δεν μπορείς να πεις προγνωστικά για δύο παιχνίδια τέτοια. Γιατί είναι δύο πολύ καλές ομάδες, πάρα πολύ καλές ομάδες και σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Συμφωνείς ότι ο Παναθηναϊκός είναι στο ανέβασμά του, ενώ ο ΠΑΟΚ παλεύει λίγο να ξαναβρει τη φόρμα του που είχε πριν κανένα δίμηνο? Ναι, συμφωνώ, αλλά όμως δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ούτε στο κατέβασμα ούτε σε μια σταθερότητα. Και αυτός, εγώ βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι είναι και αυτό στο ανέβασμα, έτσι. Αρχίζει και βρίσκει ξανά τα πατήματά του και προχωράει. Μπορεί να μην έχουν έρθει κάποια αποτελέσματα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάνει ισοχύτισμα. Ναι. Κώστα, τι διακρίνεις στο φετινό ΠΑΟΚ? Στην ομάδα που έκανε ένα φοβερό σερί το Ιανουάριο-Φεβρουάριο, με τους πιο μεγάλους, εντάξει, έχει μια ισορροπημένα αποτελέσματα. Εκτός έδρας έχει χάσει, εντός έχει πάρει κάποια παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ ο μόνος που δεν έχει αλλάξει προπονητή. Ένα χρόνο συμπλήρωσε ο Ίβιτς μετά από καιρό. Θα βάλουμε και μια τούρτα στη μέση. Ναι, βάλαμε, τι νομίζεις. Είχε να συμβεί αυτό 7 χρόνια. 7 χρόνια, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, λοιπόν, να πούμε και λίγο πιο σοβαρά πράγματα. Είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα. Από ό,τι βλέπω εγώ από μακριά, σας ξαναλέω, γιατί όποιος δεν ζήσει μέσα στα αποδυτήρια δεν μπορεί να το καταλάβει. Δείχνει ότι υπάρχει καλό κλίμα. Δείχνει αυτό που σας είπα πριν, ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη από τη διοίκηση σε όλους αυτούς που δουλεύουν μέσα στον ΠΑΟΚ. Οπότε αυτό το πράγμα, και όταν θα σου έρθει στραβή, θα μείνει σταθερό, θα μείνει όρθιο. Αυτό πιστεύω ότι αυτή είναι η διαφορά του ΠΑΟΚ. Κατά την άποψή σου, βλέποντας τον ΠΑΟΚ, διακρίνεις κάτι που λείπει? Ξέρω εγώ, σε θέσεις, σε χαρακτηριστικά, σε νοοτροπία, τι βλέπεις να λείπει, γιατί είπαμε τα καλά? Ναι, κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να σου το πω 100%, γιατί σου είπα βλέπουμε από μακριά. Ναι. Δεν το ζήσεις από κοντά, επειδή το έζησα όταν ήμουν ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ, και μόνο τότε που είσαι σε καθημερινή τριβή, mm-hmm. βλέπεις αδυναμίες ή προτερήματα, έτσι. Mm-hmm. Όταν είσαι μακριά ή βλέπεις οπτικά μόνο, βλέπεις μια οπτασία, δηλαδή μπορεί να κάνεις λάθος στην κρίση σου, ναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε επειδή επιφυλάσσομαι και δεν θέλω να λέω τέτοια λόγια, δεν γνωρίζω ακριβώς τι χρειάζεται το ΠΑΟΚ. Αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ναι. Για να κλείσουμε, και επειδή είπαμε ότι πάμε για ένα καλό φινάλε στη χρονιά, δηλαδή για παράδειγμα τώρα να κάνουμε προγνωστικά για το κύπελο που είναι οι τέσσερις, δυσκολευόμαστε να πούμε ότι υπάρχει φαβορή, έτσι, δηλαδή δεν φαίνεται κάτι. Ελπίζεις ότι θα είναι έτσι η επόμενη χρονιά, ότι και ο πρωταθλητής πλέον θα κρυθεί σε λεπτομέρειες? Έχω την εντύπωση ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη. Αυτή είναι η εντύπωση έχω. Γιατί αν όπως ο Παναθηναϊκός μείνει σταθερός με τον Μαρίνο, που αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή, αν ο ΠΑΟΚ είναι σταθερός και πατήσει και βάλει άλλο ένα σκαλοπατάκι σαν στόχο, η ΑΕΚ, βλέπουμε μια ΑΕΚ τελείως διαφορετική φέτος, στα τελευταία παιχνίδια, έτσι, μην κρυβόμαστε, πιο συγκροτημένη στο κάτω-κάτω.
Σίγουρα όταν οι μεγάλες ομάδες δυναμώνουν, θα δούμε και ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Εκτός γηπέδων τα δεδομένα, ισορροπίες, διαιτησίες, νιώθεις ότι κάτι αλλάζει? Δεν θέλω καν να το σχολιάσω αυτό. Καθόλου. Δεν θέλω να το σχολιάσω καν αυτό, γιατί ό,τι και να λέμε, δεν ξέρω, ούτε καν, δεν θέλω ούτε... Δεν σε νοιάζει? Όχι, δεν με νοιάζει. Mm-hmm. Απλά αξίζει τελικά να μην είναι συνέχεια για το πράγμα ή όχι? Όχι, αν έχουμε μια φανερή βελτίωση που εμείς νομίζουμε ότι κάτι αλλάζει, ναι. Καλό είναι να το τονίζουμε, να τους δίνουμε κουράγιο δηλαδή, που προσπαθούν να τα αλλάξουν. Εγώ βλέπω μια βελτίωση προς τους διαιτητές, τον διαιτητή, γιατί και οι διαιτητές είναι και οι Λάισμαν, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά βλέπω μια κατάρρευση προς τους Λάισμαν. Σωστά. Τα λάθη είναι... Αλήθεια, είναι μεγάλα τα λάθη. Τεράστια τα λάθη. Και σε όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο σε μία-δύο ομάδες. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Ότι τα λάθη γίνονται εναντίον όλων. Ναι, ακριβώς. Άρα, ναι, το ενθαρρυντικό είναι αυτό, αλλά μήπως όμως από αυτά όλα τα λάθη έχουν δημιουργηθεί διαφορές, να καλύψεις βαθμούς, να μην καλύψεις βαθμούς και αυτά. Mm-hmm. Από ανθρώπινα λάθη μιλάμε, έτσι πάντα. Αλλά όταν αυτά τα λάθη είναι συνεχόμενα, όταν ανεβαίνω τους αφήνια... γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω για αυτό το πράγμα, γιατί δεν αξίζει. Mm-hmm. Γιατί και αυτοί άνθρωποι είναι έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία. Να είσαι πάντα καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ο Κώστας Φραντζέσκος, προπονητής πλέον κοντά στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Είναι πάντα κοντά στον Παναθηναϊκό. Μιλήσαμε για το πώς τελειώνει αυτή η χρονιά, που τελειώνει με το καλύτερο φινάλ για το κύπελο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι εκτιμήσεις ξεκίνησαν, όλοι αισιοδοξούν, όλοι είναι καλύτεροι, όλοι νιώθουν θα πάρουν το κύπελο. Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τις 13 Απριλίου για να δούμε τότε ποιος θα είναι σε τι κατάσταση. Τώρα νιώθουν όλοι ότι είναι φαβοροί. Ο Παναθηναϊκός επειδή κέρδισε τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ επειδή... Κέρδισε τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ επειδή κέρδισε τον Ολυμπιακό. Κάνει σερί, ο ΠΑΟΚ γιατί έχει μια καλή πορεία. Ο Ολυμπιακός γιατί είναι Ολυμπιακός. Οκ, όλοι είναι αισιόδοξοι. Εμείς είμαστε πιο σταθεροί από όλους. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν πρέπει να δικήσουμε τον εαυτό μας. Και μισή πήγε. Θα κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα. Έτσι και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα. Ένα, δύο, τρία ποδοσφαιρικά ζητήματα υπάρχουν στο ΠΑΟΚ. Τώρα εντάξει, έβγαλε μια ανακοίνωση ο κύριος Καλαϊτζίδης, ούτε καν τολμάει να αναφέρει το όνομα του ΠΑΟΚ και το όνομα του Ιβάν Σαββίδη. Φωτογραφίζει βέβαια συνεχώς. Ναι. Χωρίς αρχή, μέση και τέλος, αυτά που γράφει στο ξεκίνημα τα αναιρεί στο φινάλε. Θέλει κάτι να πει, κάποιον θέλει να εκπροσωπήσει, να κάτι... Να εξυπηρετήσει κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Τα δικά του μπορεί. Λες και του έχει δώσει αφορμή ο ΠΑΟΚ. Και έχει ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ ποτέ μαζί του. Ναι, όχι. Και η κατάσταση που διαμορφώνεται, η προσπάθεια που γίνεται να αλλάξει το ποδόσφαιρο, λες και υπάρχει κανένα σημάδι ότι ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, κυριάρχησε και ήδη κάνει ό,τι κάνουν και οι άλλοι κτλ. Κτλ. Αυτή η ιστορία, να το πούμε από τώρα, αυτό το πράγμα, το οποίο θα γίνει και στο μέλλον, θα υπάρχουν αντιμία οι μεν που θα περιμένουν να ασκήσουν τον ΠΑΟΚ επειδή, ξέρω εγώ, κάτι ευνοήθηκε, κάτι πήρε, κάτι τα λοιπά. Θα υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι πάλι θα περιμένουν να ασκήσουν τον ΠΑΟΚ αν αδικηθεί για να πείσουν ότι δεν άλλαξε κατάσταση. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα δέχεται το ΠΑΟΚ επιθέσεις. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή κάπου να το εξορροπήσουμε για να μην ξεστηριζόμαστε κιόλας. Έβγαλε ανακοίνωση η Απέλα Αγκαδά κατά του Καραϊτζίδη και αυτή τη ανακοίνωση που βγάλε χθες. Πολύ ωραία. Που ξεκινάει και λέει. Έλεος κύριε, εξηγιαντή με φουσκωτού. Αυτό γιατί το λέει. Γιατί λέει τον Καραϊτζίδη, σίγουρα. Αφού γράφει όνομα από κάτω. Αυτοί γράφουν όνομα. Ναι, αυτοί γράφουν κανονικά. Σκεφτήκαμε πολύ πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε στις επαναλαμβανόμενες γεμάτες σκοπιμότητες παρεμβάσεις του κυρίου Καραϊτζίδη. Α, γράφει. Γράφει. Όμως αισθανόμαστε ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις δεν πλήττουν μόνο τον Ιβάν Σαββίδη, γράφει όνομα η Απέλα Αγκαδά, όπως είναι η ύποπτη στόχευσή τους, αλλά προσβάλλουν όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος.
Για ένα λεπτό, κύριε Καραϊτζή. Όχι, Δημήτρη Καραϊτζή. Το κύριε δεν υπάρχει, το έβαλα εγώ. Από πού κρίνεται ότι ένας παράγοντας του μεγέθους του Ιβάν Σαββίδη ασχολείται με την κατηγορία, με εσάς και την ομάδα σας? Μήπως κρίνεται εξιδίων τα λότρια? Από πού και ως πού η ιστορική ομάδα που εκπροσωπείται πρέπει να κερδίσει την άνοδο χωρίς τον ανταγωνισμό των υπολείπων από εμάς? Θέλετε να υποκύψουμε στη θέα των βουσκωτών, τέλος πάντων, που σας έχουν παραχωρηθεί ως αντάλλαγμα στις δικαστικές σας υποθέσεις? Τις παλιές. Έχει μία με τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό Σβέρια. Α, και του έχει, συνοδεύεται πλέον ως προστατευόμενος μάρτυρας. Προφανώς, δεν ξέρω. Ναι. Δεν το ξέραμε αυτό. Με πιο καθαρό κούτελο μιλάτε εσείς για χαλίφιδες, όταν αντί του Βαγγέλη Γραμμένου θα προτιμούσατε έναν πιο αθηναίο παράγοντα? Μπλα μπλα μπλα, σοβαρευτείτε κύριε, το ρόλο του Δούριου Ήπου, μπλα 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 μπλα. Τέλος πάντων, νομίζω... Εντάξει τώρα, δηλαδή... Από πού και ως πού κύριος Καραϊτζίδης έχει βρει αυτό το πάτημα να σκίζει τον ΠΑΟΚ και τον Κοντάνσα από την ώρα? Έτσι θέλει. Έτσι θέλει να νομίζει. Τόσο, υπάρχουν... Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει μια ένταση με τον Βαγγέλη το Γραμμένο, άντε εκεί να έχουν κάποιες διαφωνίες, δεν είναι, okay, ναι. Τέλος πάντων. Είναι αρκετοί αυτοί που στη Θεσσαλονίκη έχουν τον ίδιο ακριβώς στόχο, έχουν επαφές μεταξύ τους, έχουν την ίδια βάση, όλα είναι γνωστά, τα καταλαβαίνουμε. Είναι τα συμφέροντα ίσως κοινά. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κάποιον που έχει συμφέρον κάπου αλλού. Mm. Ωραία. Απλά ρε φίλε, τι έχει κάνει ο Σαββίδης, να σε καταλάβουμε και εμείς. Τι ακριβώς έχει κάνει? Θέλει να μην ανέβει ο Απόλλων Καλαμαριάς? Ναι, έτσι μου είπαν οι συνάδελφοι νωρίτερα. Ναι. Ότι μάλλον κατηγορείται πως βοηθάει τη δόξα δράμας. Τι να σου ξέρω. Όπου ο Απόλλων έχασε 6 βαθμούς λόγω μιας τιμωρίας. Δηλαδή το πράγμα παίζεται λόγω λάθους. Ναι, το Απόλλων, θα έχει. Ναι. Θα ήταν μπροστά του ο Απόλλωνας. Ναι. Πολύ μπροστά. Είναι ήδη με ένα βαθμό, θα είναι τελειωμένη ιστορία. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά, αφήστε τον ΠΑΟΚ λίγο ήσυχο. Έχουμε άλλες σοβαρότερες δουλειές να κάνουμε. Και δεν υπάρχει επιχειρηματολογία. Μα αυτό είναι το θέμα σου. Λέω να. Πραγματικά δεν είμαστε. Είμαστε υπέρ όλων των απόψεων. Εγώ προσωπικά και εσύ δεν έχουμε δώσει κανένα δικαίωμα να μην φιλοξενούμε απόψεις. Αλλά εξήγησέ μας πώς. Έχει κατά. Και στο τέλος ανακοίνωση έχει μακάρι αυτά που γράφουμε να μην τα δούμε να ισχύσουν. Ενώ τα θεωρεί δεδομένα, στο τέλος εύχεται να μην ισχύσουν. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Κλείνουμε την εκπομπή σιγά-σιγά. Αλήθεια είναι. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω για να φτάσει η στιγμή που θα θαυμάσουμε τον Άρη μας. Δεν το έχει, ραδιοφωνικά. Ο Χρήστατος θα κάνει. Ραδιοφωνικά δεν. Δεν έχει γίνει με το ευρώ που βλέπει στο Ιντερνετ. Δεν μπορεί. Νίκος Παδόπουλος. Δεν μπορεί ο Χρήστατος. Εγγύης. Γιατί δεν είναι στο Χρήστατος αυτό, δεν μπορεί. Θα είναι στο γήπεδο. Κάνει στο σπορτάκι του Άρης είσαι που να πάει καλά, μακάρι να πάει καλά, γιατί είναι και στρατηγικοί λόγοι που πρέπει να πηγαίνουν καλά αυτά τα φύλλα. Και μας τιμά το γεγονός ότι μας ακολούθησαν για ακόμη μια φορά σε ό,τι κάναμε. Εδώ ακολούθησε ο Ήλιτς το Μπέλκαρε. Τι έδειξε? Μπόλες καθυστερήσεις. Α. Ακόμα και εκεί. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι έγραψε ένας φίλος στο μήνυμα. Ναι. Τι ήθελα να πω όμως, με μπέρδεψες τώρα. Λένε στο σποτ η μεγάλη ομάδα της Μακεδονίας. Να πείστε τις γραφικότητες, ναι, να κάνουμε δουλειά τώρα. Να φτάνει αυτό το παραμύθι. Βλέπετε εμείς στο σποτ να έχουμε τίποτα, να λέμε τίποτα. Δηλαδή επειδή θα το πεις είναι έτσι. Δες και είσαι ο Σφαγίας 4 και ο Μίτσος 5. Άντε σοβαρευτείτε επιτέλους. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κλείνουμε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη συμμετοχή μέσω μηνυμάτων. Νομίζω ότι κάτι προλάβαμε και ποδοσφαιρικά. Να μας πει ο Κώστας Φρατζίκος στην άποψή του για το πώς κλείνει αυτή η σεζόν με κύπελο και το πρωτάθλημα. Με το μπάσκετ και την μεταγραφή, με το handball, με το οποίο βεβαίως ασχοληθούμε και αύριο και μεθαύριο, εν ώψη Final Four και ό,τι άλλο συμβεί. Από εμάς, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ακρόαση
με την προγραφή κυρίως του αγώνα Άρης Πανιωνιακός.